Είμαι ο Greek Jerry της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing ένα προϊόν το οποίο αγόρασα και είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή να κρατάω και να σας δείχνω στα χέρια μου. Το είπα λίγο ανάποδα. Να κρατάω στα χέρια μου και να σας δείχνω. Είναι επί της ουσίας μία βάση για την GoPro Hero 10, την οποία αγόρασα για να στηρίζω επάνω στο τιμόνι του ποδηλάτου. Εσείς, ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει, να εγγραφείτε, να πατήσετε το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Και χωρίς να σας καθυστερήσω περισσότερο, πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Είναι ένα προϊόν από μια εταιρεία η οποία λέγεται USA Gear και είναι μια βάση στήριξης την οποία μπορούμε να τη βάλουμε οπουδήποτε υπάρχει σωλήνας. Και θα το δούμε στην πορεία το συγκεκριμένο γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό η αλήθεια είναι ότι αν το ψάξετε στη σελίδα της εταιρείας το δείχνει, αλλά το δείχνει σε ένα set αξεσουάρ, δεν το πουλάει δηλαδή η εταιρεία στην Αμερική μεμονωμένα. Το πουλάει μαζί με ένα set αξεσουάρ που είναι το συγκεκριμένο που θα δούμε, μία βάση νομίζω για το στήθος και μία βεντούζα η οποία μπαίνει σε τζάμι. Στην Amazon της Γαλλίας ωστόσο το πουλάνε μεμονωμένα, άρα αγόρασα αυτό το οποίο ήθελα. Το προϊόν σαν προϊόν η εταιρεία το λέει Zip Tie Mount, δηλαδή μία βάση Zip Tie, και θα δούμε ποια είναι η διαφοροποίησή του σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί και εγώ ψάχνοντάς το είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη βάσεις για τις action κάμερες. Το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ελαφρύ από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και από την συσκευασία φαίνεται πάρα πολύ ελαφρύ. Μπορεί να μπει σε σωλήνες διαμέτρου μέχρι 5 εκατοστά και το βάρος του, από ό,τι λέει εδώ πέρα, είναι στα 72,6 γραμμάρια. Πάμε ωστόσο, σας δείχνω από εδώ πέρα πίσω ακριβώς τι δείχνει η συσκευασία. Πάμε ωστόσο να το ανοίξουμε. Μέσα το κουτάκι δεν έχει κάτι άλλο πέραν από αυτά που έχω βγάλει και θα δούμε αυτή τη στιγμή. Έχει έναν οδηγό χρήσης, τον οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Επίσης η εταιρεία να ξέρετε ότι λέει πως μπορούμε αυτό να το εγγράψουμε στη σελίδα τους και να μας κάνει επέκταση της εγγύησης που δίνει για 3 χρόνια. Προσπάθησα να το κάνω, μπήκα στη σελίδα. Εγγράφηκα σαν καινούριος λογαριασμός, σαν καινούριος χρήστης, το πώς κάνω εγγραφή του συγκεκριμένου δεν έχω καταφέρει να το βρω. Μπαίνω ακριβώς στη σελίδα που λέει, αλλά κάπου εκεί το χάνουμε. Δεν έχει σημασία. Έχουμε το εγχειρίδιο χρήσης, έχουμε το ψιλοκλασικό πλέον πώς σας κάνει να νιώθετε το προϊόν το οποίο αγοράσατε από εμάς. Και εδώ πέρα αυτό από μέσα απλά μας δείχνει τους τρόπους που μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία. Έχει εδώ πέρα την επισήμανση ότι μπορούμε να κάνουμε register το προϊόν και να πάρουμε την εγγύηση για 3 χρόνια που σας ανέφερα, η οποία δεν έχω καταφέρει να βρω πώς ακριβώς γίνεται. Και έρχεται το προϊόν μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την σακουλίτσα. Είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι σε αυτό το σακουλάκι κόλαση με τις φουσκαλίτσες που θέλουμε όλοι να το πατήσουμε. Και έχουμε το εξής. Αυτό εδώ πέρα σαν προϊόν είναι ακριβώς όπως το βλέπετε τώρα. Είναι αυτό εδώ. Έχει αυτά εδώ πέρα τα δύο, τα οποία είναι πλαστικά και είναι αυτά που ουσιαστικά αγκαλιάζουν με δύναμη, να το πω έτσι, το σωλήνα στον οποίο θα το εγκαταστήσουμε για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι ακριβώς είναι αυτό το quick release που λέει. Το quick release είναι αυτό. Ωραία. Και μπαίνει έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί zip tie. Zip tie είναι για το προφανές που έχουμε μπροστά μας, γιατί ακριβώς έτσι το άνοιξα και ακριβώς έτσι το ξανά έκλεισα, όπως το κάνω και αυτή τη στιγμή. Αυτό το συγκεκριμένο αγοράστηκε από εμένα επιλέγοντας βασικά αυτό, γιατί θεωρώ ότι θα με βολέψει περισσότερο, επειδή μπορεί να θελήσω να το βάλω στο τιμόνι, μπορεί να θελήσω να το βάλω σε κάποιον σωλήνα ο οποίος θα είναι κάθετος. Μπορεί να θελήσω να το βάλω αντί για το τιμόνι στο ποδήλατο, να το βάλω στο σωλήνα που είναι διαγώνιος και είναι ουσιαστικά ο άξονας, ή όπως αλλιώς λέγεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλω να το βάλω οπουδήποτε γενικότερα μπορεί να πιάσει και να μπει. Να, ας πούμε, τώρα το έβαλα στο χέρι μου.
Δεν έχει πιάσει καλά βέβαια, γιατί είναι μεγαλύτερο σαν διάμετρο από 5 εκατοστά. Αλλά τέλος πάντων φανταστείτε ότι μπορεί να μπει οπουδήποτε έχει διάμετρο μέχρι 5 εκατοστά και να πιάσει ακριβώς έτσι. Το θεώρησα δηλαδή ότι είναι λίγο πιο ευέλικτο ως προς την εφαρμογή του σε διάφορες περιπτώσεις που θέλουμε. Αυτό, αν το δείτε εδώ από κάτω, έχει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το οποίο είναι επίσης πλαστικό, αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα. Και τα τρία μαζί είναι ένα σύνολο από πλαστικά μαξιλαράκια, ας το πούμε έτσι, τα οποία έρχονται και γραπώνουν τον άξονα στον οποίο θα το εφαρμόσουμε, για να μην κινείται, να μην φεύγει, να μην πηγαίνει πάνω κάτω και το χάνουμε. Μπορεί να φτάσει σαν μέγιστο όσον αφορά το σφίξιμο. Φανταστείτε το, τέλος πάντων, μέχρι εδώ. Δεν έχω και κάποιο να σας το δείξω. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να κλείσει και το μέγιστο που μπορεί να εφαρμόσει είναι εδώ. Okay. Εδώ. Εδώ. Και αντίστοιχα αυτά εδώ πέρα τα ανοίγετε και λίγο για να μπορούν να έρθουν να πιάσουν σωστά. Έχει επίσης αυτή εδώ πέρα την κεφαλή, όπως την βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ πέρα από πάνω είναι μια βίδα τρυπόδου, η οποία είναι, τώρα αν θυμάμαι καλά αυτά πώς τα χαρακτηρίζουν, είναι ένα τέταρτο της ίντσας, κάπως έτσι, ούτως ώστε να μπορούμε να βάλουμε πέραν από action κάμερες, και θα σας δείξω πώς μπαίνει η action κάμερα, να μπορούμε να βάλουμε κάποια άλλη κάμερα η οποία έχει υποδοχή για βίδα. Αυτό εδώ γυρίζει 360 μοίρες, καθότι ούτως ή άλλως μπορούμε να το ξεβιδώσουμε και να το βιδώσουμε. Αν το δείτε, γιατί εγώ τα βγάζω εδώ πέρα, αλλά εσάς δεν σας τα δείχνω καλά. Αν το δείτε, αυτό εδώ ξεβιδώνει, όπου κατ' επέκταση αυτό, και θα καταλάβετε γιατί, είναι που σφίγγει το συγκεκριμένο από πάνω, ούτως ώστε να μην κουνιέται. Έρχομαι λοιπόν εγώ, το χαλαρώνω, το ανοίγω εντελώς και είναι από μέσα έτσι. Το τραβάω και γίνεται αυτό το κομμάτι ελεύθερο, γιατί από κάτω έχουμε αυτήν εδώ πέρα την πυλίτσα, η οποία έρχεται και μπαίνει μέσα εδώ, έτσι ακριβώς, ωραία. Τώρα βλέπετε πως το κρατάει, αλλά φανταστείτε ότι έπεσε. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχοντας αυτό εδώ πέρα περασμένο εδώ, βιδώνοντάς το, έρχεται και σφίγγει. Αυτό βέβαια δεν είναι η βάση στην οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε την GoPro, γιατί η GoPro έχει άλλο άξονα. Άρα λοιπόν, έρχομαι τώρα εγώ εδώ και ανοίγω το άλλο το αξεσουάρ το οποίο περιέχεται μέσα στην συσκευασία και είναι αυτό εδώ. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο της GoPro, το οποίο είναι αυτό στο που εφαρμόζουμε και την κάμερα. Είναι αυτό που ξεβιδώνει, μας μένει αυτό εδώ πέρα σαν βάση, να το πω έτσι, και θα πάρω και την κάμερα αυτή τη στιγμή για να το εφαρμόσουμε και να το δοκιμάσουμε, την οποία έχω επίσης μέσα στη θήκη της. Άρα λοιπόν, ανοίγω εγώ τα αυτάκια της κάμερας, περνάω αυτά μέσα από εδώ και βιδώνω την κάμερα. Καλά, τώρα μην φανταστείτε ότι θα την εφαρμόσω ακριβώς. Θα τη βάλω στο περίπου για να μπορέσουμε να δούμε τώρα το συγκεκριμένο πώς ακριβώς κάθεται και παίζει να την έβαλε και ανάποδα. Έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ εδώ πέρα και παίρνω αυτά, τα οποία θα πρέπει να επανασυνδέσω, άρα περνάω αυτό εδώ, το περνάω εδώ, κατεβάζω αυτό εδώ λίγο προς τα κάτω για να πιάσει και να αρχίσει να βιδώνει, ούτως ώστε να έρθει να σταθεροποιήσει το συγκεκριμένο. Και έρχομαι τώρα εγώ, όπως βλέπετε εδώ από κάτω έχει αυτήν την βίδα. Και έρχομαι λοιπόν, όπως σας είπα,
το παίρνω, το βιδώνω και σταθεροποιείται. Και έρχεται λοιπόν αυτό και μας έχει την κάμερα στερεωμένη κατά αυτόν τον τρόπο και όπως βλέπετε δεν φεύγει, δεν πηγαίνει μπροστά, δεν κάνει οτιδήποτε, δεν έχουμε θέμα δηλαδή στο συγκεκριμένο, απλά θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ όταν θα το εφαρμόσετε και θα το βάλετε εδώ πέρα επάνω, να το σφίξετε, γιατί αν έρθω εγώ τώρα ας πούμε και αυτό το χαλαρώσω λίγο, το συγκεκριμένο αρχίζει και γυρνάει πιο εύκολα. Κατ' επέκταση δεν θα είναι και σταθερή και η κάμερα. Αυτό, αν θέλουμε να γυρίσουμε την κάμερα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, εγώ δεν έχω πρόβλημα στο να τη γυρίζω. Όπως σας είπα, μπορεί να γυρίσει 360 μοίρες, γιατί ούτως ή άλλως είναι απλά μια μπήλια στερεωμένη. Απλά για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε, θα πρέπει να έχουμε χαλαρώσει λίγο από κάτω τη βίδα, για να μπορεί να του δίνει χώρο ούτως ώστε να γυρίζει. Και όταν μπορέσουμε και το εφαρμόσουμε και το βάλουμε εκεί που θέλουμε, στη γωνία που θέλουμε, στα πάντα που θέλουμε, γιατί πέραν το ότι μπορεί να πάει 360 μοίρες, αυτό προφανώς μπορεί να πάει έτσι, μπορεί να πάει έτσι, μπορεί να πάει έτσι. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να στρίψει βέβαια, δεν μπορεί να πάει περισσότερο, γιατί μετά βρίσκει αντίσταση. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα ακριβώς που βλέπετε, όπως το βλέπετε και η κάμερα στέκεται πάνω σε αυτό επίσης, όπως σας το δείχνω αυτή τη στιγμή. Πάμε να σας το δείξω πώς ακριβώς φαίνεται επάνω στο ποδήλατο. Αυτό λοιπόν ήταν το προϊόν επάνω και στο ποδήλατο. Είδατε ακριβώς πώς φαίνεται, πώς είναι, τι δεν είναι. Είναι λοιπόν, το λέω μια ακόμα φορά, από την εταιρεία USA Gear, το Zip Tie Mount, η βάση δηλαδή Zip Tie, φανταστείτε το firmware για GoPro Hero 10, χρησιμοποιώντας την επιπλέοντη βάση που έρχεται, ή επειδή έχει τη βίδα την 1/4 από την ίντσα, μπερδεύτηκα εντελώς. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε κάμερα έχει βάση. Προφανώς δεν είναι ότι θα πάρουμε ας πούμε την κάμερα τη δικιά μου, τη Sony A7 το 3 και θα τη βάλουμε εδώ πέρα και θα την κρατήσει. Θα βάλετε όμως μια κάμερα μικρή, μια κάμερα χειρός, μια κάμερα ελαφριά, όχι πολύ βαριά, για να μπορεί να την κρατήσει και η οποία έχει υποδοχή για βίδα αντίστοιχη. Και μπορείτε να την εφαρμόσετε στο ποδήλατο, μπορείτε να την εφαρμόσετε κάπου που μπορεί να έχετε πάει βόλτα, ή οπουδήποτε και θέλετε να βγάλετε μια ομαδική φωτογραφία και υπάρχει ένα σωλήνα στον οποίο αυτό μπορεί να πιάσει. Το εφαρμόζεται εκεί. Είναι αυτό το συγκεκριμένο, αγοράστηκε, το λέω και πάλι, από την Amazon, στα 12 ευρώ και ήρθε και περίπου μέσα σε 3 με 4 ημέρες, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι θα βολέψει πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως και η κάμερα έχει τα δικά της τα καλά. Είμαι ο GreekGR της καρδιάς σας. Μην παραλείψετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά, να προσέχετε και τους γύρω σας. Θα τα ξαναπούμε. Τι λέμε τώρα, γεια σας.